Το Μάρτιο του 2022, ένα μάλλον ασυνήθιστο γεγονός έλαβε χώρα στην Αθήνα. Με τη συνδιοργάνωση του Πάντιου Πανεπιστημίου και της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα υβριδικό εργαστήριο με στόχο την εγκατάσταση ελεύθερης και ανοιχτής ναυτιλιακής τάξης με επίκεντρο τη διμερή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Είναι ίσως η πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που ακαδημαϊκοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας συναντώνται σε μια δημόσια εκδήλωση αφιερωμένη στη θαλάσσια ασφάλεια και συνεργασία. Η χρονική στιγμή της εκδήλωσης δεν ήταν τυχαία. Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία επιδεινώνονται και οι εντάσεις κλιμακώνονται επικίνδυνα λόγω των θαλάσσιων διαφορών τους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα. Φυσικά οι εντάσεις δεν είναι κάτι νέο στην ιστορικά ταραγμένη διμερή σχέση μεταξύ των δύο εθνών. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2020 η κρίση λίγο έλειψε να μετατραπεί σε θερμό επεισόδιο, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να εξελιχθεί σε σύγκρουση, αναφέρει το The Diplomat. Ορισμένα στοιχεία των παραπάνω μπορεί να ακούγονται οικεία στους Ασιάτες παρατηρητές. Στη Σινοϊπωνική διαμάχη για τα νησιά Σενκάκου, οι συνομιλίες δεν οδηγούν πουθενά και οι δύο χώρες έχουν διαφορετικές αντιλήψεις που τροφοδοτούνται από τον εθνικισμό και τις αντίστοιχες εγχώριες πολιτικές ατζέντες τους. Το αντίστοιχο της συνθήκης της Λοζάνης είναι η συνθήκη του Σιμονοσέκη με διαφορετικές ερμηνείες από τα εμπλεκόμενα μέρη. Συχνές είναι οι συγκρούσεις στα επίμαχα ύδατα, ιδίως από το 2010, με τελευταία αξιοσημείωτη επίσης κατά σύμπτωση το 2020 μεταξύ Ιαπωνικού πλοίου του πολεμικού ναυτικού και Κινέζικου αλιευτικού σκάφους, με το Ιαπωνικό σκάφος να δέχεται ζημιές. Φυσικά το κύριο ζήτημα αφορά την ιδιοκτησία των νησιών και την επακόλουθη οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών, που με τη σειρά της θα επηρεάσει την εκμετάλλευση των πιθανών φυσικών πόρων στο βυθό της θάλασσας. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ιαπωνία βρήκε ένα πιθανό σύμμαχο στην Ελλάδα και το αντίστροφο. Για αρχή και οι δύο είναι ναυτιλιακές χώρες και οι δύο βρίσκονται στις τρεις πρώτες πλειοκτήτριες χώρες παγκοσμίως. Και οι δύο υιοθετούν επίσης μια αμυντική στάση όσον αφορά την πολιτική ασφαλείας και αντιμετωπίζουν παρόμοιες απειλές και διλήμματα ασφαλείας στις γειτονιές τους. Στα μάτια της Ελλάδας, η Τουρκία είναι μια ρεβιζιονιστική δύναμη που αμφισβητεί μονομερώς το status quo και θέτει απειλές για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια. Για την Ιαπωνία, αυτό το ρόλο παίζει η Κίνα και οι δύο χώρες αισθάνονται ότι απειλείται η εδαφική τους κυριαρχία και εντάσσονται με το διεθνές δίκαιο προκειμένου να βρουν λύσεις. Οι γείτονές τους, ωστόσο, έχουν διαφορετική ερμηνεία της πραγματικότητας και του νόμου. Ως αποτέλεσμα, το εργαστήριο με θέμα την ναυτιλία μεταξύ των δύο χωρών ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Η ανταλλαγή ιδεών για συνεργασία είναι πάντα το πρώτο βήμα, ιδίως στους τομείς του στρατηγικού διαλόγου και της κοινής κατάρτισης. Όπως εκφράστηκε από την Ιαπωνική πλευρά και καθηγητές από τα πανεπιστήμια του Κίο και του Τόκιο, η μελλοντική συνεργασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνομιλίες προσωπικού μεταξύ ναυτικού και ακτοφυλακής, ανταλλαγές σχετικά με την ευαισθητοποίηση στον θαλάσσιο τομέα και τις βέλτιστες πρακτικές στη θάλασσα, και το πιο σημαντικό, διμερή συμμετοχή σε περιφερειακές ασκήσεις και εκπαίδευση στον Ειρηνικό και τη Μεσόγειο θάλασσα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.